Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται τις τελευταίες ημέρες η πόλη της Ναυπάκτου και πολύ εύκολα το διαπιστώνει κάποιος κάνοντας απλά μια βόλτα στην κεντρική αγορά. Τα καταστήματα έχουν φορέσει γιορτινά τους και το καταναλωτικό κοινό φροντίζει να κάνει τις τελευταίες αγορές του πριν την αυριανή και τελευταία ημέρα του χρόνου. Και η κίνηση των οχημάτων όμως μαρτυρά με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι βρισκόμαστε σε ημέρες εορτών, καθώς δεν είναι λίγοι οι πολίτες που επιλέγουν το αυτοκίνητό τους προκειμένου να μετακινηθούν εντός πόλεως. Ωστόσο και σύμφωνα με το διοικητή της τροχέας Ναυπάκτου, η κίνηση στην ευρύτερη περιοχή διεξάγεται ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η πόλη έχει μια αυξημένη κίνηση, αλλά δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο κόσμος κατεβαίνει για τα ψώνια του. Μέχρι τώρα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Κακούσης, μεταξύ άλλων, θέλησε να τονίσει ότι το τριήμερο της πρωτοχρονιάς η κίνηση δεν αναμένεται να ξεπεράσει σε όγκο την αντίστοιχη που σημειώθηκε κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων, καθώς ο αριθμός των επισκεπτών το προηγούμενο διάστημα ήταν ιδιαιτέρως υψηλός. Τα Χριστούγεννα είχαμε αρκετή κίνηση, πέρασε αρκετός κόσμος και από τη γέφυρα προς την περιοχή μας και προς την Άφοδο και προς το Αγρίνιο. Και η Ναύπακτος είχε σχετική κίνηση, αλλά για την πρωτοχρονιά όχι, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε. Θα είναι σε πολύ μειωμένη σε σχέση με τα Χριστούγεννα. Η τροχιά και τα Χριστούγεννα και το τριήμερο της πρωτοχρονιάς βρίσκεται σε επιφυλακή. Είμαστε όλοι στους δρόμους και σας λέω, μέχρι τώρα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Θεωρώ ότι μέχρι την Κυριακή θα πάμε έτσι καλά και να φύγει ο κόσμος, να επιστρέψει πάλι στην Αθήνα. Και εμείς να συνεχίσουμε.